πολλά πέρα δεσμένα. Το ξέρω. Καθισμένη σε μία καρέκλα, έχει περάσει 2-24 ώρα έξω από το κατεστραμμένο σπίτι της στη Βόνη η Μαρία Μπορμπουδάκη. Με λίγες ώρες ύπνου στο κάθισμα του αυτοκινήτου είτε στο τσιμέντο, τυλιγμένη με κουβέρτα, βλέπει τη ζωή και την υγεία της να κλονίζονται ακόμη περισσότερο. Όχι, κοίτα, δεν μπορώ, παιδί, γιατί πίνω το φάρμακα του καλτσίνου. Έχω κάνει εγχείρηση στο στήθος. Χρόνια βέβαια το παλεύω έτσι. Αλλά δεν μπορώ, ήμουν να ανέβω δύο βράδια στα μάξι μέσα. Χθες το βράδυ βάλα χάμω μια κουβέρτα και ξάπλωσα στα χάμω. Και πώς. Δηλαδή δράμα η κατάσταση. Δράμα. Κατάκητοι ηλικιωμένοι λίγο παρακάτω γλίτωσαν από θαύμα. Συγχωριανή τους κατάφερε να τους σύρει μέχρι το δρόμο πριν οι σοβάδες πέσουν στο κρεβάτι τους. Γανάχτησα να τους βγάλω. Ίσως προλάβαμε και τους βγάλαμε έξω. Έχω κουράγιο. Άμα θα σας πάω στο σπίτι να δείτε τα χάλια του δάκ, κολλάτε χαρατσές. Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι του χωριού παραμένουν στους δρόμους και τις πλατείες προσπαθώντας να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. Αν έχω επιλογή, εδώ. Έχω πιαστεί, η αδερφή μου έχει κάνει ο ανιψός μου να μπει σπιτάκι και θέταμε και τρεις γυναίκες δύο μέρες εδώ και λένε να θέτουμε λίγο μέχρι να σάσουν τα σπίτια επειδή και οι τρεις μου κρεβατοκάμερες όπου είναι. Τα κρεβάτια, απάνω στα κρεβάτια να πέσουν οι πέτρες και το ισοβάδες. Μόνο ένα μικρό κουζινάκι που είναι και τσιόνα δεν με αφήνει γιατί θα πέσουν λίτα από πάνω να πάνε κάτω. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Στο αρχοντικό, ο εφημέριος του χωριού προσπάθησε με αυτοθυσία να απεγκλωβίσει την κόρη του πριν τραυματιστεί σοβαρά και ο ίδιος. Έσπασε ένα επιπλέον πάνω μου. Μπήκε ένας άνθρωπος και με βοήθησε, βασικά με απεγκλώβησε και ο μπαμπάς μου χτύπησε στο κεφάλι και είναι στο νοσοκομείο. Έχει αιμορραγία. Βομβαρδισμένο σκηνικό στο Σαμπά. Σπίτια στο έλεος του Εγκέλαδου και άνθρωποι σε απόγνωση. Το μικροχωριό που είχε δεχτεί βαρύ πλήγμα στο σεισμό του Ιουλίου. Δέχτηκε τη Δευτέρα τη χαριστική βολή. Πάνε γύμπανε. Μπορεί να μου πέφτουν όλα, όλα από πάνω σου πέφτουν. Τυχώς. Τραυματίστηκατε στο πόδι να μας δείξατε. Ναι. Το 80 με το 90% έχει πάθει πάρα πολύ ζημιά, μεγάλη ζημιά. Τα σπίτια που είχαν επιβαρυνθεί, πέσανε. Όπω, αφιάλτησα. Οι αποθήκες είναι τα λάδια μέσα, οι κουζίνες, ψυγεία, αυτά όλα. Και κοίταξε, εκείνο και πάνω στέκει. Αν πέσει και εκείνο... Μείνα μόλις στον δρόμο. Δεν έχει ξαναγίνει τίποτα άλλο. Μεγάλο πράγμα. Να βλέπεις όλα τα σπίτια χαλασμένα. Στο Θραψανό, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι στέκονται αποσβολωμένοι μπροστά στα χαλάσματα, αδυνατούν να συλλάβουν το μέγεθος της καταστροφής και να βρουν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Σπίτια καταδαφισμένα τελείω. Έχω 8 κάμερες σπίτι και δεν υπάρχει τίποτα. Και είδα το σπίτι μου και βούλιαζε και ανέβαινε. Το χτυπούσε έτσι σαν τράπουλα. Τα χάσανε. Και βούλιαζα σεισμός. Και ήμουν στη μέση του δρόμου, δεν μπορώ να βρω κάτι, να πιάσω, να σταθώ. Παίζει μια και πιάνω έτσι το κάτι τούβλα που ήταν από κάτω και σύρνω φωνές, Παναγία μου, το σπίτι μου πέφτει. Δεν μπορώ καμά να μιλήσω. Έχω καρδιά. Έχω ισχύσει καρκίνο. Είναι 20 χρονών είναι. Ναι. Αλλά δεν ήταν. Γιατί ήταν, υπήρχε κολόνες απάνω. Γι' αυτό έπεσε. Έχει ρογμές και αυτό το. Πώς λέγεται, που έπεσε όλο κάτω. Στον Πατσίδερο, ο Γιάννης Αριδάκης πρόλαβε να σηκωθεί από το τραπέζι του καφενείου. Όταν οι πέτρες και τα μπάζα άρχισαν να πέφτουν πάνω του. Την ώρα που ήταν στην αυγή έξω να μου δώσει τον καφέ, συλλέγω μερικό κρύο να μπω μέσα. Και μπαίνω μέσα και μόλις μπήκα μέσα, αρχινά και χάλα ο κόσμος. Με κουλώσαν όλα αυτά τα μπάμισα μπάζα. Καθόσασταν εδώ στο τραπεζάκι. Μα καρύσισε να μην τώρα. Λίγο παρακάτω, δύο αιωνόβιες γιαγιάδες κατάφεραν από θαύμα να βγουν σώες. Χωριανοί τους που έτρεξαν να τις βρουν, τις είδαν έκπληκτοι να κάθονται δίπλα στα συντρίμια του δωματίου τους. Τους βγάλαμε στην πλατεία, δεν θέλανε, φοβισμένες, εδώ σε αυτές τις δύο καρέκλες. Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθαν τα γκόνια τους σε προκαλοχώρη, τους ειδοποιήσαμε, τους πήρανε. Όλα καλά, δεν πάθανε τίποτα. Ευτυχώς το σπίτι είναι βέβαια τελείως κατεστραμμένο.
Στο Χουμέρι κατεστραμμένα είναι 9 από τα 10 σπίτια του μικρού οικισμού, σύμφωνα με τις δραματικές περιγραφές των κατοίκων. Τα 100 σπίτια 5 μόνο είναι κατοικήσιμα. Τι να σας πω, τι να σας πω, μεγάλη καταστροφή. Στα Ρουσοχώρια, η Αγία Φωτεινή είχε χτιστεί στα ερείπια αρχαίου ναού. Επί τουρκοκρατίας κατεδαφίστηκε. Το πρωί της Δευτέρας έπεσε και πάλι, αυτή τη φορά από τον Εγκέλαδο.